Ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο απόγευμα αποκλειστικά στις οθόνες σας, η καλύτερη στιγμή για να σπάσουμε τη ρουτίνα λοιπόν. Να παρακολουθήσουμε ένα δυναμικό σούπερ ντέρμπι. Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί θεατές, πολύ πολύ καλησπέρα σε εδώ από το γήπεδο Πολύχνης. Φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ με τον Δάλα να κάνει παιχνίδι, να την πετάει δεξιά στην κίνηση που είχε για το κεφάλι του Ράτζα που απομακρύνει. Πάνω στην μπάλα ο Χαλινόπουλος. Θα την περάσει χαμηλά στον άξονα, βγαίνει σέντα με τη μία, θα πάρει την κεφαλιά της, steal out. Πρώτη κεφαλιά από τον Φάκα. Μαζί με τον μεγάλο οικονόμο, ο οποίος κατεβαίνει πολλές φορές στα χαφ για να δώσει πλάτες στην πεσαία γραμμή. Η μπάλα περνάει σε πρώτο χρόνο, θα γυρίσει με πλάτη ο Δίβαλο Κάμαρης, θα σουτάρει, βγάζει την άμυνα ο Μπάντης. Κορυφαία στιγμή για το δερμαϊκό, η μπάλα και πάλι στα χέρια του Μπάντη. Μεγάλο οικονόμο και από εκεί και πέρα να βγει στην κόντρα, να βγει σφίνα στην επίθεση, να βγει σαν κρυφό σέντερ φορ. Πίεσε! Ράτζα από τα αριστερά, η κεφαλιά σε πρώτο χρόνο, υπάρχει φάουλ. Μπράβο! Το τείχος στα 9-15. Και φεύγει το σουτ, η μπάλα περνάει στα χέρια του Μπαντή με δεύτερη προσπάθεια. Είναι η συνεργασία των δύο πάντα από τα αριστερά της επίθεσης. Η μπάλα περνάει το σουτ, στην κίνηση out. Η καλύτερη στιγμή για τον Φίνικα Πολύχνης να απειλήσει τα καρύ του Παναγιωτίδη εδώ. Έτσι, κεφαλιά από τον Κουτσικο Βαγγέλη κοντά του ο Κοσμίδης. Σε πρώτο χρόνο μαζί με τον Τρόκα του Βίνι Πλάτης, Κοσμίδης από τα δεξιά θα αλλάξει με τον Κράβαρη. Συνεργασία των τριών, Κοσμίδης για τον Τρόκα, ο οποίος θα στρώσει από την αριστερά στον Φούσκα, που θα πάρει το σούτ, την μπάλα περνάει στα χέρια του Μπαντή που τη βγάζει σαν έλουρο σε κόρνερ. Πάλι στη δεξιά πλευρά να επιτεθεί. Σταδιακά μένα αποτελεσματικά δε πάντοτε στο παιχνίδι του Φίνικα. Βγαίνει η σέντρα από ακριβή ο στόπερ και πάλι. Θα πάρει το σούτ κοντέων όπως η μπάλα στα χέρια του Παναγιωτίδη. Πιο πίσω στον Δάλα, ο οποίος κάνει παιχνίδι. Θα παίξει την μπάλα πιο πίσω στον Κίδαρο. Θα φύγει η σέντρα με τη μία στον άξονα. Ο στόπερ απομακρύνει. Διαμαρτυρίες στο πρόσωπο του Ζαχαριάδη. Από πλευρά Σύνικα. Τρέχει να πρεσάρει μπροστά τον Μπαντή. Αριστερά υπάρχει επιλογή. Είναι ο στόπερ, τρέχει να πιέσει. Πρώτο χαλινό προς τα πλατεία. Σφίνα στη βάση μπροστά από τον Μπαντή. Ο τελευταίο θα απλώσει τα πόδια του. Θα μπλοκάρει σταθερά. Με τον προθυμένο ουσιαστικά τα βάζει στον αέρα με τον Φάκα, έχω την εντύπωση. Το κοντρόλ από τον Κράβαρη. Αριστερά υπάρχει επιλογή. Έχει πάντα στην περιοχή ο Φούσκας. Offside. Κλασική στιγμή για τον Δερμαϊκό να ανοίξει το σκορ. Και ιδανική βέβαια. Πολύ της αφήνει για τον Δάλα. Θα φύγει το σου, την μπάλα περνάει στη γωνιά. Από εκεί πέρα να υπάρχει καθαρό μυαλό για να επιτεθεί ανάπτυξη. Η μπάλα περνάει, κεφαλιά από τον Κουσκοβαγγέλη. Η μπάλα στα χέρια του Μπαντή. Και το γέμιζα χαμηλά στον άξονα από μακρινή σε πρώτο χρόνο στόπερ. Άνοιξε στρατό! Ανεβαίνει κατά μέτωπο, θα την περάσει χαμηλά και πάλι στην προθυμένη γραμμή. Πιο πίσω είναι ποιος, είναι ο Παναγιωτήρης για να ελέγξει. Μπράβο! Θα την σκάψει την προθυμένη γραμμή και χαλιά πάσα από τον Τρόκα. Δεξιά υπάρχει επιλογή, είναι πρώτος ο Κοσμίδης. Και ο οποίος συγκλίνει προς αριστερά, θα δοκιμάσει με το αριστερό, η μπάλα βγαίνει για το κεφάλι του Κουσικο Βαγγέλη. Με πρόσωπο προς την εστία βέβαια. Κατεβαίνει κατά μέτωπο, την πετάει κάποιος και ο Κοσμίδης πάει να βγει το σου στην κίνηση. Μόλις out από το μεγάλο οικονόμου. Η πιο επικίνδυνη στιγμή στο παιχνίδι. Δεν μην χάσει την μπάλα, τον πρεσάει στενά πρώτος. Ο Μπικιάρης ο Ρίζος την πετάει στον άξονα, είναι κατά μέτωπο, δοκιμάζει και το παγκρέει, η μπάλα περνάει. Ας τα αφήσει η απόκριση του Παναγιωτήδη και πάλι στην κίνηση, ο Παναγιωτήδης λέει όχι. Και πραγματικά η μπάλα περνάει στα χέρια του Μπαντή. Δοκίμασε σουτ. Ποιος είναι ο Ράτζα, εκείνος ο οποίος θα το φωτίσει την παλιά μπροστά για τον Χαραλαμπίδη. Θα σερβίρει ιδανικά στα αριστερά στην κίνηση που έχει για τον Χαλινόπουλο, ο οποίος δοκιμάζει και βγάζει ο Μπαντής. Θα φύγει το κόρε από το καλυμπάλα, περνάει, διώκνει ο στόπερ το κοντρόλ από τον πολίτη, ο οποίος θα δοκιμάζει και το μακριά, η μπάλα σκάει στην πλάτη του αντιπάλου. Κάπου εδώ Ζαχαριάδης σφυρίζει τη λήξη. Φίνικας Πολύχνης, Δερμαϊκός Θέρμης, μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις. Στους 36 ο Φίνικας, στους 51 ο Δερμαϊκός.